Εναλλακτικές μορφές κινητοποιήσεων ενάντια στα σκληρά οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης αναζητούν τα μέλη της ΕΛΜΕ Μαγνησίας που αποφάσισαν να μην μετάσχουν στην τριήμερη απεργία που προγραμματίζει η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης για τις 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Η τοπική ΕΛΜΕ, αναλογιζόμενη τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα των εκπαιδευτικών και τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στις κλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις, καταψήφισε την πρόταση για νέα τριήμερη απεργία την ερχόμενη εβδομάδα. Η ΕΛΜΕ χθες το βράδυ εδώ αποφάσισε να είναι αρνητική, καταψήφισε δηλαδή αυτή την πρόταση με βάση δύο πράγματα. Ένα, την έλλειψη δυνατότητας των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στην απεργία για οικονομικούς λόγους και βασικότερα λόγω του ότι μια κλαδική απεργία αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή την επίθεση τη δέχονται όλοι οι εργαζόμενοι, όλος ο ελληνικός λαός. Είναι λοιπόν αδιανόητο να συζητάμε για κλαδικές απεργίες που να ζητάμε να έχουμε κλαδικά αιτήματα. Προσωπικά πιστεύω ότι η επόμενη μεγάλη επίθεση της κυβέρνησης θα έρθει στα μικρομάγαζα, τα οποία θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να κλείσει ώστε να μπορέσουν να επικρατήσουν και να επιβιώσουν οι ξένες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Δεν είναι λοιπόν θέμα επιβίωσης του εκπαιδευτικού απλά, είναι θέμα επιβίωσης του ελληνικού λαού. Τα μέλη της ΕΛΜΕ Μαγνησίας που εδώ και λίγες ημέρες έχουν αναρτήσει μαύρες σημαίες και πανό έξω από τα γυμνάσια και τα λύκια του Βόλου εξετάζουν νέες μορφές διαμαρτυρίας αρχής γενομένης από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου την ερχόμενη Παρασκευή όπου έχει προταθεί να φορέσουν οι εκπαιδευτικοί μαύρα περιβραχιόνια. Ακόμα δεν έχει συζητηθεί και δεν έχει πάρθει τέτοια απόφαση. Αλλά υπάρχει πρόταση, ναι, βεβαίως θα το δούμε. Πιστεύετε ότι η παρέλαση της 28ης μπορεί να αποτελέσει το επόμενο ραντεβού των κοινωνικών τάξεων για να εκφράσουν την αντίδρασή τους, την οργή τους? Η παρέλαση της 28 Οκτωβρίου πρέπει να είναι σημαδιακή. Γιατί το Τρίτο Ράιχ δεν κατάφερε να περάσει. Θέλουμε να αγωνιστούμε να μην περάσει ούτε το Τέταρτο Ράιχ.